Χαίρετε. Πέμπτη 16 Ιουλίου, η μέρα που γυρίζω στην πόλη, ευκαιρία να κάνω οδηγητικά vlogs. Έχω σταθμεύσει έξω από το σπίτι μιας φίλης της Κυριακής που ήρθα να της δώσω κάτι ρούχα που είναι να πάρει την Κυριακή στην Πάφο. Και σας διαβάζω πρώτου ξεκινήσω να οδηγώ το θέμα μας. Επαναλαμβανόμενη αποτυχία στις σχέσεις και μοναξιά. Κάτω από το βίντεο που ήταν για τη μοναξιά και τη μιζέρια, έγραψε μια φίλη. Πραγματικά με ανακούφισε αρκετά αυτό το βίντεο, διότι αντιμετωπίζω περίπου ό,τι και εσύ. 43 ετών, με ένα παιδί από πρώτο γάμο και τώρα χωρίζω για δεύτερη φορά. Δεύτερο διαζύγιο. Και πάρα πολύ μοναξιά σε ένα μικρό μέρος που δεν είναι ο τόπος μου, δεν έχω ουσιαστικά κανένα αγαπημένο πρόσωπο κοντά μου. Η ζωή του καθενός είναι αποτέλεσμα των επιρροών, των επιλογών. Και εν τέλει, τι ανάγκη έχει η ψυχή, τι ανάγκη έχει η ψυχή μας. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη μου και ξέρω πως, όπως οδήγησα τη ζωή μου σε ένα δεύτερο γάμο, σε ένα δεύτερο διαζύγιο, έτσι μπορώ και πάλι να την οδηγήσω με τη βοήθεια και του Θεού, πάλι, σε όμορφες στιγμές και μακάρι σε ένα άλλο ανώτερο επίπεδο αυτογνωσίας. Θα σου ήμουν ευγνώμων εάν σε κάποιο βίντεο ασχοληθείς με το θέμα της επαναλαμβανόμενης εντός εικόνα αποτυχίας της σχέσης και το θέμα της μοναξιάς. Σε ευχαριστώ, φιλενάδα, πάρα πολύ για αυτή την μπάσα που μου δίνεις. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Και θα ξεκινήσω να οδηγώ και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, στην εποχή που ζούμε τώρα, σε αυτή την περίοδο, τις τελευταίες 2 δεκαετίες περίπου, είναι πολύ συχνό φαινόμενο το δεύτερο διαζύγιο. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που χωρίζουν από ό,τι προηγουμένως, για το λόγο επίσης ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα μέσω όρο ζουν περίπου μέχρι τα 80 χρόνια, οπότε σε ένα διάστημα ζωής που είναι 80, 90, 95 χρόνια ή 75 χρόνια είναι πολύ πιθανό να γίνουν και δεύτερη και τρίτη γάμοι, εντάξει. Και όπως ένας πρώτος γάμος μπορεί να μην πάει καλά, έτσι και ένας δεύτερος γάμος μπορεί να τελειώσει. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητα πως δεν έχει πάει καλά ή απαραίτητα ότι είναι αποτυχία. Χαίρομαι λοιπόν, φίλοι, που το βάζεις σε εισαγωγικά το αποτυχημένες σχέσεις, γιατί ο όρος αποτυχία είναι ένας όρος βαρύς και ένας όρος ο οποίος δίνει ευθύνη στον άνθρωπο που έχει βρεθεί στη συνθήκη του να χρειαστεί να χωρίσει για δεύτερη φορά. Δεν πιστεύω και δεν έχω γνωρίσει μέχρι τώρα ανθρώπους οι οποίοι παντρεύονται για να χωρίσουν συνειδητά. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι παντρεύονται χωρίς να είναι συνειδητοποιημένοι σε σχέση με το γάμο, να μην αντιλαμβάνονται δηλαδή την ουσία του γάμου, ποια είναι η ουσία του γάμου, τι σημαίνει γάμος, τι σημαίνει ο θεσμός του γάμου, πώς μπορούμε το θεσμό του γάμου να τον υπηρετήσουμε με έναν τρόπο που να είναι καλός και για μας και για το γάμο μας και για το τέρι μας και για τη ζωή μας και όλους. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους υπέρ του γάμου και έχουν μια κουλτούρα που ευνοεί το γάμο, δεν έχουμε παιδεία γύρω από το γάμο και γύρω από τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εδώ στο κανάλι η ψυχοεκπαίδευση είναι κάτι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να γίνεται και στο σχολείο και στις οικογένειες και στην κοινωνία, γιατί πώς σε καλεί η κοινωνία να βιώσεις κάποια πράγματα, σε καλεί, σε προσκαλεί με την έννοια του ότι έχει την κουλτούρα υπέρ του γάμου, με την έννοια του ότι προτρέπουν οι μεγαλύτεροι τους νεότερους να παντρεύονται, με την έννοια του ότι έχουμε μάθει ότι άμα παντρευτείς κάνεις κάτι πολύ καλό για τον εαυτό σου, για την κοινωνία, για τους υπόλοιπους. Οπότε πώς γίνεται να είμαστε σε μια τέτοια κοινωνία και ταυτόχρονα να μην έχουμε καθόλου παιδεία ώστε να κάνουμε καλύτερες επιλογές για δεσμεύσεις μακροχρόνιες όπως τη δέσμευση του γάμου. Το βιβλίο που γράφω τώρα, που το πιο πιθανό ο τίτλος του να είναι «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος»,
έχει αυτό τον βασικό σκοπό, να διερευνήσει τις διάφορες σημασίες που έχει ο γάμος για τους ανθρώπους, σημασίες που έρχονται από την pop κουλτούρα, που έρχονται από την οικογένεια, που έρχονται από την ομάδα των συνομιλίκων, που έρχονται από το περιβάλλον, τι μας διδάσκει, τι μας... με τι διαποτιζόμαστε, με τι ιδέες, με τι απόψεις διαποτιζόμαστε μεγαλώνοντας από τους γονείς μας, από τους φροντιστές μας, από το ένα από το άλλο, και πώς καταλήγουμε να μην ξέρουμε τι είναι έρωτας, να μην ξέρουμε τι είναι πραγματική ερωτική αγάπη, να μην αντιλαμβανόμαστε τι είναι γάμος, να βλέπουμε το γάμο σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι κλπ. Κλπ. Δεν μπορώ φυσικά σε ένα βίντεο να εξαντλήσω το θέμα που γράφω ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό, και μάλιστα έτσι όπως το βλέπω θα είναι και το μεγαλύτερο βιβλίο σε όγκο που έχω γράψει μέχρι τώρα. Δηλαδή είμαι μόνο στην αρχή και ήδη έχω γράψει 13.000 λέξεις, νιώθω πως δεν έχω γράψει τίποτα. Γιατί είναι πολύ πολύπλοκο θέμα, πολυδιάστατο θέμα, το οποίο θέλει πάρα πολύ ανάλυση, και ακόμη και τώρα που μιλάμε, που είναι Ιούλιος του 2020, που είμαι στην αρχή του γραψίματος του βιβλίου, ακόμη δεν μπορώ να γνωρίζω την τελική μορφή που θα έχει το βιβλίο, γιατί και εγώ ίδια γράφοντας, μετά που έχω περάσει ένα μεγάλο διάστημα, μαζεύω δεδομένα και στοιχειοθετώ την δική μου προσωπική άποψη γύρω από το θέμα, την άποψη μου ως επιστήμονα, κοινωνικού επιστήμονα, που έχει εργαστεί και 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος, και που μέσω εσάς και μέσω των επικοινωνιών που έχουμε στο διαδίκτυο είμαι σε επαφή με τον παλμό της κοινωνίας, ακόμη δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε κουλτούρα γάμου, δεν έχουμε κουλτούρα ερωτικών σχέσεων. Αυτό που μπορώ να πω τώρα σε σχέση με αυτό το βίντεο, σε σχέση με αυτό που με ρωτάς φιλενάδα, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εάν ψάχνουμε μέσα από τις ερωτικές μας σχέσεις να βρούμε την ευτυχία, την ευτυχία την εσωτερική, δηλαδή αν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μέσα μας στεναχώρια, έχουμε θλίψη, έχουμε κατάθλιψη ίσως, αγχώδεις διαταραχές, ή έχουμε εσωτερικές ενδοψυχικές συγκρούσεις που μας ταλαιπωρούν και δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τις επιλύσουμε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά στη ζωή και το νόημα στη ζωή μέσα από τις ερωτικές σχέσεις. Κάτι το οποίο μας κάνει να είμαστε ευάλωτοι στο να επιλέγουμε ερωτικό σύντροφο χωρίς να πληρεί τα κατάλληλα κριτήρια, που τα κατάλληλα κριτήρια ενός ερωτικού συντρόφου, αν θα τα έλεγα έτσι σε με λίγα λόγια, είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει γνήσια ερωτική έλξη, δηλαδή πραγματικά να μας αρέσει, να μας ελκύει ερωτικά αυτός ο άνθρωπος, να είναι ένας φυσιολογικός έρωτας, δηλαδή να γίνεται από μόνος του, αυθόρμητος, να μην είναι κάτι φτιαχτό, να μην είναι κάτι καταναγκαστικό, κάτι που το επιδιώκουμε εμείς και προσπαθούμε να το φτιάξουμε και φτιάχνουμε στο μυαλό μας φαντασιώσεις γι' αυτό χωρίς να το έχουμε βιώσει. Να είναι αυθεντική ερωτική έλξη. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει και μια ιστορία η οποία μοιάζει με μυθιστόρημα για μια τέτοια αληθινή αγάπη, για έναν αληθινό φυσικό έρωτα, η οποία είναι αυτό το μέρος του βιβλίου που γράφω τώρα, που σας λέω ότι μοιάζει λίγο με μυθοπλασία. Είναι αληθινή ιστορία, αλλαγμένη φυσικά, όπως και όλες οι ιστορίες που είναι μέσα στο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε καλή επιλογή ερωτικού συντρόφου, πρέπει να είμαστε αυθεντικά ερωτευμένοι με εκείνον τον άνθρωπο. Δηλαδή, να έχει συμβεί ο έρωτας από μόνος του. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε και οι δύο σε παρόμοιο πνευματικό επίπεδο. Με την έννοια του ότι το ζητούμενο και το άριστο θα ήταν να είμαστε καλλιεργημένοι πνευματικά και ψυχικά, να είμαστε άνθρωποι που να γνωρίζουμε τι θέλουμε από τη ζωή, να είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε τον εαυτό μας, θα ήταν ιδανικό να είμαστε και ψυχοεκπαιδευμένοι, να έχουμε μία συναισθηματική νοημοσύνη ικανοποιητική, γιατί οι περισσότεροι από εμάς κυκλοφορούμε μέσα στον κόσμο με πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Σε διάφορα βίντεο έχουμε εξηγήσει τι σημαίνει όρος συναισθηματική νοημοσύνη. Συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει συναισθηματική ευφυΐα, σημαίνει να μπορώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου,
να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Το σεμινάριο που περιμένουμε τόση λαχτάρα από Σεπτέμβριο να κάνουμε στην Ελλάδα για τη διαχείριση των συναισθημάτων έχει αυτό το σκοπό, να αυξήσει τη συναισθηματική μας νοημοσύνη μαζί με τη δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου. Το να έχω ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να αναγνωρίζω, να γνωρίζω και να μπορώ να διαχειρίζομαι τα δικά μου συναισθήματα, να έχω ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ να καταλαβαίνω τα συναισθήματα του άλλου, να έχω ανεπτυγμένη την λειτουργία της επικοινωνίας, την δεξιότητα της επικοινωνίας, να μπορώ να επικοινωνώ ουσιοδός και σαφώς να έχω και καλή επικοινωνία με τον εαυτό μου, τη λεγόμενη αυτογνωσία, το οποίο πάει και στο προηγούμενο κριτήριο που είπα, του να είμαστε άνθρωποι με μια αλφα πνευματικότητα. Επίσης, για να μπορέσει να πάει καλά μια σχέση και να τελεσφορήσει με την έννοια του να δώσει ικανοποίηση, να δώσει χαρά στους ανθρώπους που την αποτελούν και να τους καλύψει συναισθηματικά, είναι σημαντικό να είναι και οι δύο οι άνθρωποι σε μια καλή ψυχική και σωματική υγεία και κυρίως ψυχική υγεία. Γιατί πολλές φορές η σωματική υγεία δεν είναι στο χέρι μας να διατηρηθεί καλή, δηλαδή μπορεί να πάσχουμε από ένα χρόνιο νόσημα, μπορεί να έχουμε κάποια αναπηρία, οτιδήποτε άλλο, όμως όταν δεν έχουμε καλή ψυχική υγεία και ισορροπία, όταν δεν φροντίζουμε να είμαστε καλά ψυχικά, όταν δεν φροντίζουμε αν έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή να κάνουμε θεραπεία για αυτήν, αν δεν φροντίζουμε να διαγνωστούμε αν είμαστε αδιάγνωστοι, αν κυκλοφορούμε αδιάγνωστοι, αν κυκλοφορούμε με χίλια προβλήματα τα οποία να τα αφήνουμε εκεί πέρα να συμβαίνουν και να συμβαίνουν και να επηρεάζουν τους άλλους αρνητικά γύρω μας, πώς μπορούμε να κάνουμε μια υγιή σχέση. Και επίσης το πολύ κατανοητό να είμαστε άνθρωποι ανεξάρτητοι οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά. Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής κατάλληλου συντρόφου, τα οποία δεν πάνε μόνο στο πώς θα είναι ο άλλος που θα επιλέξουμε να κάνουμε σχέση μαζί του, αλλά και πώς να είμαστε εμείς που θα επιλέξει ο άλλος να κάνει σχέση μαζί μας. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι ναι, εγώ είμαι τέλειος, εγώ είμαι τέλεια και θα πάνε ο άλλος έφταξε γιατί είχε το τάδε πρόβλημα, φταίει ο άλλος γιατί είναι μισογύνης, φταίει η άλλη γιατί μισεί τους άντρες, δηλαδή κάτι απόψεις για τις σχέσεις που δεν έχουν καθόλου σοβαρότητα και ωριμότητα. Για να μην πάει καλά μια σχέση, για να τελειώσει μια σχέση, για να τελειώσει ένας γάμος, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έκαναν κακή επιλογή συντρόφου και οι δύο από την αρχή, δηλαδή δεν υπήρχε κατάλληλο τέριασμα και έγινε ανώριμη επιλογή συντρόφου. Γιατί η όριμη επιλογή συντρόφου είναι να ξέρω ποιος είμαι, να ξέρω τι μου γίνεται, να μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι ο άλλος, τι γίνεται με τον άλλο και να προχωρήσω για τους σωστούς λόγους, για τους ειλικρινείς λόγους το να δημιουργήσω σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Όχι ό,τι να είναι, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Είδα κάποιον μ' άρεσε, είδα κάποια μ' άρεσε, τι ωραία που περνάμε, ας πάνω παντρευτούμε. Δεν είναι δυστυχία μία αποτυχία, δηλαδή να κάνεις μία ερωτική σχέση, μία συμβίωση, να κάνεις ένα γάμο και να χωρίσεις. Δεν είναι δυστυχία αυτό το πράγμα, δεν είναι αποτυχία αυτό το πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο να μας οδηγήσει στη δυστυχία. Πολλές φορές όμως, λόγω των αντιλήψεων που έχουμε και λόγω του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που έχουν χωρίσει, καταλήγουμε πολλές φορές στο να νιώθουμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι και ότι είμαστε και αποτυχημένοι. Κάπου είχα διαβάσει, νομίζω είναι στο εγχειρίδιο του πολεμιστή του Φωτός, του Πάολο Κοέλιο, που είναι ένα από τα καλά βιβλία του Πάολο Κοέλιο που μου αρέσει πολύ. Κάποια μου αρέσουν, κάποια δεν μου αρέσουν. Έλεγε γιατί χρειάζεται να περάσω ξανά και ξανά μια παρόμοια ιστορία, ρωτάει ο πολεμιστής του Φωτός και η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι μέχρι να μάθεις το μάθημα θα ξαναπαθαίνεις το πάθημα. Και αυτό είναι ενδεικτικό. Ενδεικτικό του ότι όντως μαθαίνουμε μέσα στις ερωτικές μας σχέσεις και μέσα στις ερωτικές μας σχέσεις. Φυσικά θα ήταν καλύτερο να μαθαίναμε περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησης μας, να είχαμε ασφαλή δεσμό κατά την
το μεγάλο μας από τους γονείς μας. Δηλαδή, να μην είχαμε μάθει από τους γονείς μας να έχουμε να συνδυόμαστε και να μην χρειαζόταν να κάνουμε τόσες πολλές δοκιμές μέσα στις ερωτικές σχέσεις. Γιατί δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε νέα παιδιά 18, 19, 20 ετών που ξεκινούν την ερωτική τους ζωή και έχουν πάρα πολλά συναισθηματικά κενά. Δεν γνωρίζουν πώς να συνδέονται υγιώς, δεν γνωρίζουν πώς να σχετίζονται. Μπορεί να ταλαιπωρούνται από συνεξάρτηση, μπορεί να ταλαιπωρούνται από ένα σωρό άλλες καταστάσεις και καταλήγουν αυτά τα πρόσωπα κάποια στιγμή να έχουν σχέσεις οι οποίες δεν είναι υγιείς, δεν είναι επικοδομητικές και αναπόφευκτα τελειώνουν. Γάμοι που τελειώνουν, σχέσεις που τελειώνουν και ξανά μια καινούρια σχέση. Στην καινούρια σχέση μπορεί να γίνει λίγο καλύτερο τα πράγματα, αλλά ακόμη έχεις πάρα πολλά να μάθεις. Άρα και η επιλογή που έκανες και το πώς λειτουργήσες εσύ μέσα σε εκείνη τη σχέση δεν ήταν η καλύτερη επιλογή και η καλύτερη λειτουργικότητα. Και πάμε παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι και γι' αυτό λέω ότι είναι καλά μετά από ένα χωρισμό να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να εστιαστούμε στο να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Είναι μετά από κάθε σχέση να παίρνουμε το χρόνο μας για να μπορέσουμε να μάθουμε το μάθημα. Και το λες πάρα πολύ ωραία, το γράφεις πάρα πολύ ωραία σε αυτό που μου έχει στείλει, ότι θέλεις να είσαι καλύτερη, πνευματικότερη κλπ. Η μοναξιά, εντωμεταξύ, όσο πιο λίγη πνευματικότητα έχουμε, τόσο πιο πολύ μοναξιά έχουμε. Όχι, όσο περισσότερη πνευματικότητα καλλιεργούμε, τόση περισσότερη μοναχικότητα απολαμβάνουμε. Όσον αφορά τη διαχείριση της μοναξιάς, νομίζω έχουμε κάνει τα βίντεο για τη διαχείριση της μοναξιάς και πώς μπορούμε τη μοναξιά να τη μετατρέψουμε σε μοναχικότητα. Σίγουρα η μοναξιά δεν είναι καλός σύμβουλος για την επιλογή ενός νέου συντρόφου, ενός νέου γάμου κλπ. Πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα της μοναξιάς αυτό καθ' αυτό από μόνο του και εκεί έρχεται η ψυχοθεραπεία, η αυτογνωσία και η προσωπική δουλειά που καλούμαστε να κάνουμε ως άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην δημιουργία μιας καινούριας σχέσης όταν πλέον θα μπορούμε να είμαστε και μόνοι μας καλά. Έτσι, με απλά λόγια, δεν μπορείς να είσαι και μόνος σου καλά, δεν μπαίνεις σε σχέση, γιατί τότε θα μπεις σε μια σχέση που είναι πολύ πιθανό να είσαι συνεξαρτημένος ή να έχεις οποιασδήποτε άλλες δυσκολίες. Αυτή είναι η άποψή μου, μην τα βάζεις κάτω, φιλενάδα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου το δεύτερο διαζύγιο. Μη βιάζεσαι να αποδείξεις τον εαυτό σου και σε κανέναν άλλο ότι είσαι μια χαρά και μπορείς να πας στην επόμενη σχέση, στον επόμενο γάμο. Στο λέω με όλη μου την αγάπη, περνώ και εγώ αυτή τη φάση τώρα. Και είναι απολαυστικό να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να συνέλθει και να πάρει τα μαθήματα από αυτό που έχει βιώσει και να μην πιέζεις τον εαυτό σου να δημιουργήσει κάτι άλλο το οποίο να είναι βιαστικό, να είναι σχέση παυσίπονο, όπως γράφω στο βιβλίο «Με ανατομία μιας γυναίκας», ή να είναι rebound relationship, σχέση ανάκαμψης. Φτιάξε την αγαπητική σχέση με τον εαυτό σου πραγματικά. Και εύχομαι, εκεί που είσαι, που λες ότι είσαι μόνη σε μια μικρή κοινωνία, που δεν έχεις δικούς σου ανθρώπους, εύχομαι να βρεις δικούς σου ανθρώπους εκεί ή εύχομαι να βρεις τον τρόπο να αλλάξεις ίσως και το χώρο κατοικίας, ώστε να είσαι πιο κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους συνδέσεις ουσιαστικά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες και οι meaningful human connections, οι ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα, είναι ουσιώδεις, είναι ουσιαστικές για την ψυχική μας υγεία και ευεξία. Άρα επενδύουμε στις φιλίες μας, επενδύουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας, επενδύουμε στη σχέση μας με το παιδί μας, λες ότι έχεις παιδί, επενδύουμε με την έννοια ότι επενδύουμε συναίσθημα και ψυχή για να είμαστε καλοί γονείς απέναντι στο παιδί μας, όχι να έχουμε συναισθηματική απομίξη με το παιδί μας, όπως λέγαμε σε κάποια πρόσφατα βίντεο κλπ. Αυτές είναι οι σκέψεις μου για τις εντός εισαγωγικών αποτυχημένες σχέσεις και τη μοναξία, και σίγουρα η μοναξία δεν είναι καλή σύμβουλος για μία καινούρια σχέση. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε επιτυχημένες νέες σχέσεις, διαχειριζόμαστε πρώτα το κομματάκι μοναξιά. Το διαχειριζόμεθα. Με όλη μου την αγάπη. Φιλιά.